Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης παράτυπων μεταναστών εξάρθρωσε η ασφάλεια Αττικής. Η αστυνομία έκανε έφοδο σε 12 σπίτια και 6 καταστήματα, συλλαμβάνοντας 15 άτομα. Πάμε στη Μίνα Καραμήτρου, η οποία και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Μίνα, πώς έφτασαν στα ίχνη τους και πώς δρούσε το κύκλωμα αυτό. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι η έδρα του ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Η Υποδιεύθυνση λοιπόν Ασφάλειας Αθηνών είχε την πληροφορία ότι ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης παράτυπων μεταναστών δρά στο κέντρο της Αθήνας και συνέλαβε 15 άτομα, έκανε ταυτόχρονα 12 εφόδους σε σπίτια, εντόπισε 42 επιχειρησιακά κινητά και 1613 πλαστά διαβατήρια. Τώρα, το κύκλωμα μπορούσαν να μεταφέρει στις χώρες της Ευρώπης με τρεις διαφορετικούς τρόπους τους παράτυπους μετανάστες και ανάλογα ήταν και η τιμή που έπρεπε να δώσει ο κάθε παράτυπος μετανάστης. Έτσι, ο τιμοκατάλογος είχε ως εξής. Αεροπορικός λοιπόν, όποιος ήθελε να μεταφερθεί στην Ευρώπη, έπρεπε να πληρώσει από 4,5 έως 10.000 ευρώ, ακτοπλοϊκός 600 έως 3.000 ευρώ και οδικός 4.000 ευρώ. Να σας πω ότι στην πλειοψηφία τους οι κατηγορούμενοι είναι από τον Μπαγκλαντές. Είναι επίσης εντυπωσιακό ότι υποχρέωναν τους παράτυπους μετανάστες όταν θα φτάσουν στη χώρα για την οποία είχαν πληρώσει να πάνε να φωτογραφηθούν, να στείλουν μια φωτογραφία τους, χαμογελαστή μάλιστα τους έλεγαν, για να τη χρησιμοποιήσουν ως διαφήμιση. Και τέλος θέλω να σας πω ότι αρχίζουμε να έχουμε πολύ έντονες ροές πόπι στον Εύρο. Μην ξεχνάμε τι γίνεται εκεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα είχαμε, θέλω να σας πω, 6 περιπτώσεις διακινητών που συνελήφθησαν μέσα σε μόλις 24 ώρες και συγκεκριμένα σε Αλεξανδρούπολη, Ροδόπη, Σουφλή, στην Ξάνθη, καθώς επίσης και στην Ορεστιάδα. Μάλιστα. Μόνο μέσα σε 24 ώρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.